Αδύναμοι να αντιμετωπίσουν το πρωτόγνωρο κύμα ακρίβειας εμφανίζονται κτηνοτρόφοι και παραγωγοί, με τον πρωτογενή τομέα του νησιού, όπως εξηγούν, να δέχεται τη χειρότερη επίθεση που έχει ποτέ καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες. Θυμάστε πριν 10 με 12 χρόνια που η Λιβύη έβγαζε καράβια και μάζευε από διάφορες χώρες και εμείς από εδώ από την Κρήτη τους είχαμε στείλει 2-3 καράβια από Αρνιά και πρόβατα έτσι για να ξαναμπούν στην παραγωγή. Τέτοιες καταστάσεις, μακάρι να βγω ψεύδης, αλλά τέτοιες καταστάσεις θα βιώσουμε. Δηλαδή, μπορεί να εξαφανιστεί και το ζωικό κεφάλαιο στην Κρήτη. Τα κοπάδια αποδεκατίζονται από την ασιτεία, καθώς μέχρι και το καλαμπόκι από 170 ευρώ τον τόνο έφτασε τα 400 ευρώ, την ώρα που ακόμη και η σπορά σιτηρών για να ταϊστούν τα ζώα δεν έγινε λόγω των δυσθεώρητων αυξήσεων σε λιπάσματα και καύσιμα. Οι αγρότες δεν σπήρανε τα σιτηρά, γιατί τα λιπάσματα είναι ακριβά. Το πετρέλαιο είναι ακριβό και δεν τους φέρει να μπουν στη σπορά για να βγάλουν ζωοτροφές. Με την ασιτεία, όταν δεν είναι κατάλληλο έτσι για να σφαχτεί, καταλαβαίνετε ότι το αφήνει και πεθαίνει και ψοφάει. Για πρωτοφανή κατάσταση που απειλεί στο σύνολό της την παραγωγή, έκαναν λόγο οι γνωρίζοντες που δεν έκρυψαν την αγωνία τους για τον κίνδυνο αφανισμού του ζωικού κεφαλαίου, την ώρα που και το γάλα εμφανίζει σαφέστατη μείωση. Οι κτηνοτρόφοι τους δίνανε το 1/3 της τροφής που έπρεπε να φάνε. Και βλέπουμε σήμερα από τις 4 μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες που είχαν επισκεφτεί το νησί μας και εκεί που φεύγανε 15 με 20 βιτία κάθε μέρα, να φεύγουν μόνο 5. Είναι υποσιτισμένα, είναι αντιπαραγωγικά, γιατί δεν μπορούν πλέον να τα συντηρήσουν και η κατάσταση είναι δραματική. Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται και οι καλλιεργητές σκηπευτικών. Οι αυξήσεις στα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα και τα ζυζανιοκτώνα φτάνουν μέχρι και το τριπλάσιο, γεγονός που πυροδοτεί μια κατάσταση απόγνωσης μεταξύ των καλλιεργητών. Θα αλατώσουν τα λιπάσματα, θα αλατωθεί η παραγωγή τους. Αναλόγως στην τσέπη τους θα πράττουν κιόλας και θα αγοράζουν λιπάσματα. Καταλαβαίνετε ότι όλα θα έχουν ένα πρόβλημα στην πορεία, μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν γνωστά σκευάσματα που τα χρησιμοποιούμε και στα θερμοκήπια αλλά και στις πολυετείς καλλιέργειες, και ελιά και αμπέλι. Έχουμε γνωστό σκεύασμα φυτοφαρμάκου που έκανε 27 ευρώ τα 5 λίτρα και έχει σήμερα 107 ευρώ. Γιατί αν δεν έχει άλλο στην τσέπη του λεφτά και το κοστολόγιο εκεί που είχε ανεβεί, θα μπορεί να δουλέψει, θα μπορεί να πληρώσει. Είναι αναγκασμένο να φυτέψει, αλλά το πώς θα καλλιεργήσει είναι άλλη ιστορία. Η ακρίβεια θα οδηγήσει, όπως τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου, σε μισή βεντέμα φέτος, αφού στα ελαιόδεντρα λόγω κόστους δεν έγινε λίπανση, ενώ τιμές όπως το 2,60 το κιλό το 2020, με τα υπάρχοντα κόστη για να μπορέσει να καλυφθεί η ακρίβεια στις πρώτες ύλες, θα πρέπει να φτάσει και να ξεπεράσει τα 4 ευρώ το κιλό. Η βεντέμα θα είναι μισή βεντέμα. Όταν το λάδι το πουλούσαμε το 2020, που είχαμε πάλι μια μεγάλη παραγωγή, μέση τιμή 2,60 και τώρα και 3,60 να το πουλήσουμε, είναι σαν να το πουλούσαμε 2,40 και 2,30, γιατί το κόστος έχει εκτοξευτεί. Θέλει υποστήριξη, θέλει μέρημνα, γιατί τα παρατήσαμε. Εδώ σήμερα δυσκολεύονται πραγματικά και δεν κινδυνολογώ, παλεύουν για επιβίωση οι αγρότες που στην υπέροχη Κρήτη, που έχει μια οικονομία εξωστρεφή. Το ίδιο απογοητευμένοι είναι και οι αμπελικοκαλλιεργητές που λίγο πριν την όψιμη λίπανση δεν γνωρίζουν αν τελικά αξίζει ή όχι να καλλιεργήσουν. Τα αμπέλια ανοίξανε. Ανοίξανε με ένα μπαγετό που μας έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις πρώιμες ποικιλίες. Αλλά το κόστος παραγωγής στα αμπέλια τώρα που ξεκινάμε και με την όψιμη λίπαση, τα αζωτούχα λιπάσματα, αλλά και με τα φυτοφάρμακα, ζυζανιοκτώνα που έχουν πενταπλασιαστεί η αξία τους, μας φέρνουν σε μια δεινή θέση και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, αν τελικά καλλιεργήσουμε ή όχι.